Το 1926 έτσι υπήρξε ο Άγγελος των Νευρών. Επισκεφτόταν δύο φορές ετησίως για 14 μέρες, όπου παιδιά θα γράφει ο Γερδό στα δόντια του Χαρσενικού του Ιδρύματος. Γνωρίζεται με τον Μανώλη Φιντουλάκη. Επισκέπτεται την Ελούντα και τον Άγιο Νικόλαο δύο φορές το χρόνο με την ακάματη σύζυγό του Χριστιανό. Την ψυχούλα του, όπως ο ίδιος αποκαλεί. Κλείνει στην καρδιά του την Ελλάδα, την κηρύττει τον Άγιο Νικόλαο και την Ελούντα. Αγάπησε με πάθος τον τόπο μας. Τα τοπία του, τους ανθρώπους του, την ποιήση και τη μουσική του, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό του. Έμαθε να μιλά και να γράφει εξαίσια την ελληνική γλώσσα, αποτελώντας τον καλύτερο πρεσβευτή του τόπου μας στην Ελβετία. Φύση ελληνική, το συναντούμε ακόμα να καταφέρει να αποτύπωσε καροτσάκια και διακοπές στην Κρήτη. Να ιδρύει κυβερνητικές οργανώσεις για να ταξιδεύει στο μακρινό μάτι της Αφρικής, για να εκπαιδεύσει νοσοκόμους και το διάδρομο. Να ιδρύσει κέντρα οδοντεριατρικής και να εξασφαλίσει τον εξοπλισμό πολλών με ευκαιριών. Επισκέπτεται τα τελευταία χρόνια το Δημοτικό Σχολείο Ελούντας και πραγματοποιεί οδοντεριατρικές εξετάσεις όλους τους μαθητές του σχολείου. Για όλους αυτούς τους λόγους, αγαπητοί φίλοι, ο Ζηγέν θεωρείται φορέας ιδανικών και ύψης των αξιών. Εσταχώνει τον ανθρωπισμό και σκορπά από χέρα την αγάπη προς τον βάσο τον συνάνθρωπο ανεξαρτήτου χρώματος και φυλής. Ο Κρυβέλ συμπαραστάθηκε όχι μόνο στον πλησίο του Ευαγγελίου, αλλά προχωρεί ακόμη παραπέρα, ψηλότερα θα έλεγα εγώ, θεωρώντας πλησίον κάθε ανθρώπινο πλάσμα επιγής. Το θεωρεί δικό του, πλησίον, και αξιολογείται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Δεν απομονώθηκε από τα λιγόσμια, δεν διακήρυνται από άμμονος, όπως πολλοί οι Φαρισαίοι, δεν κλείστηκε όπως κάποιοι ιερομόναχοι σε κρύπτες ή μονές, αλλά μάχεται να προσφέρει και να συνδράμει τους απόπειρους της ζωής, όλους εκείνους που η ζωή τους έδειξε προς σκληρό και αφέσιο πρόσωπό της. Για αυτούς τους λόγους ήταν κοντά στους νεκρούς και φορές του χρόνου, γι' αυτό έστειλε οδοντιατρία και ανευθυρία στο κομμάτι της Αφρικής. Υπηρέτησε με συνέπεια αξίες, τις έκανε πράξη ζωής. Μερινούς τακτικός και ενεργικός να γιατρέψει ή να απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο. Ο Ζηγέν κοσμεί το ανθρώπινο είδος και μεγαλώνει τον πόνο του ανθρώπου. Γι' αυτό το πανεμίθι του 1980, ο αργυρός αγρός του πρόεδρο του Ελληνικού Έθνους Σταυρού, ενώ το 2008 τον βράβευσε η Ακαδημία Αθηνών για το σπουδαίο φιλανθρωπικό του έργο και την ψηφιακή αποστολή του. Αυτές τις αξίες, τις οποίες πιστά υπέστη ο Ζηγέν, είμαστε σήμερα στο πρόσωπο του Δήμος μας και του απονέμει την κορυφαία τιμή. Δίνουμε στη διάκριση, ανακηρύσσοντας τον επίτιμο Δημότη. Γι' αυτόν τον λόγο, η τιμή επιστρέφει και στους Δημότες, το γεγονός που η τιμή για τον Δήμαρχο Αντωνίζω εγώ, τους Δημοτικούς Συμβούλους, αλλά και ολόκληρο τον Δήμο μας. Εν κατακλείδη, αγαπητοί φίλοι, στο διάβα της ζήσης του, ο Ζηγέν πράττοντας όπως και οι μεγάλοι συμπατριώτες του ανθρωπιστές, διακατεχόμενος από φλόγα και στίγμα, σκορπά κατά τη φλόγα του και αφήνει έντονο το στίγμα του. Με την ευχή, το παράδειγμα του Ζηγέν να σταθεί φάρος στις ζωές μας, μιας και η σημερινή Ελλάδα, αλλά και ο σύγχρονος κόσμος, έχει ανάγκη από πολλούς ανθρωπιστές του αναστήματος του Κρυβέλ, προχωρούμε στους χαιρετισμούς. Παρακαλώ τον βουλευτή και συνάδελφο του Ζηγέν, τον Μανώλη Θατσανιώτη, για να σε χαιρετισμό. Αγαπητέ Ζηγέν, αγαπητή Χριστίνα, κύριε Δημάρχη. Ήταν Οκτώβριο του 2007, σαν σήμερα, όπου ο πολιτιστικός οργανισμός του Δήμου Αγίου Νικολάου έκανε την εκδήλωση αφιέρωμα για τα 50 χρόνια από το κλείσιμο της Πίνα Νόγκας σαν τόπο ελπισμού των νεκρών. Ήταν οι μέρες εκείνες όπου γνώρισα τον φίλο, τον συνάδελφο, τον Ζουλιάνη του Βιβέρου. Νομίζω ότι ήταν μια σημαντική ημέρα για πολλούς λόγους. Ο Μανώλης ο Μακράκης μίλησε για το βιογραφικό του, δεν θέλω να σταθώ στο βιογραφικό. Θέλω να σταθώ όμως στον άνθρωπο, στον επιστήμονα, εκείνος ο οποίος τίμησε την επιστήμη, γιατί πάνω απ' όλα ο άνθρωπος πρέπει να τιμάει την επιστήμη και όχι η επιστήμη να τιμά τον άνθρωπο. Πιστεύω, αγαπητέ Ζηγέν, να ευοδοθούν οι προσπάθειές μας να τα ξαναπούμε σύντομα. Γιατί η τιμή, όσο μεγάλη κι αν είναι, πιστεύω ότι το χαμόγελο των ανθρώπων, τους οποίους
τους θεράπευσες. Είναι η μεγαλύτερη τιμή που έχεις σε κάποιον άνθρωπο. Και πιστεύω ότι η τιμή αυτή είναι πάνω από όλες τις άλλες τιμές. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι σου αξίζει ακόμα άλλη μια τιμή την οποία θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε μαζί. Να είσαι πάντα καλά και εσύ και η οικογένειά σου. Να κλείσουμε το Ραμπίνα Ιουφανέ, όπως έκλεισα και το 2007, που σημαίνει μια οικιακή παροιμία, που σημαίνει ο Θεός να σε κάνει ακόμα πιο χρήσιμο. Να είσαι καλά. Ελπίζω από εδώ και πέρα να είναι μαζί μου τόσο φίλοι όσο είναι και με τους
ενώ πολλούσαν για τους φίλους που έχουν. Η λογική που υπάρχει στις δημοτικές αρχές για να κάνουν ένα πρόσωπο επίτιμο δημότη έχει να κάνει με την προσφορά του, όχι μόνο ξανά στον τόπο, αλλά συνολικά στην ανθρωπότητα. Νομίζω λοιπόν ότι δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα καλύτερο παράδειγμα για να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε επίτιμο δημότη έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αποδείξει έμπρακτα τις μεγάλες του ανθρωπιστικές ιδέες, όταν προσφέρει τον εαυτό του και προσφέρει και πρόσφερε πάρα πολύ μεγάλο διάστημα την βοήθειά του στους ανθρώπους που είχαν ανάγκη ανά τον κόσμο. Έτσι λοιπόν και εμείς θεωρούμε ότι τιμώντας τον άνθρωπο 60 χρόνια μετά το κλείσιμο της πυραλώνας πέρσι που το συζητήσαμε τα παιδιά την Ελλούντα, είπα το χρόνο είναι 60 χρόνια, επομένως είναι κατά λιγότερος ο χρόνος για να τιμήσουμε έναν άνθρωπο σε μια σημαντική ημερομηνία, ούτως ώστε να συνδέεται με αυτό καθ' αυτό το γεγονός, όσο και αν δεν έχει άμεση σχέση. Κύριε Σμιέν, σε ευχαριστούμε πραγματικά που δέχτηκες την τιμή που σου κάνουμε. Σε ευχαριστούμε που διάλεξες τον τόπο μας για να τον κάνεις δεύτερη σου πατρίδα. Και ελπίζω ότι αυτή η σχέση θα συνεχίσει να υπάρχει. Να είσαι καλά.